ταπεινής αυτής Επιτροπής Αγώνα για τη Μακεδονία, ο Γιώργος Τσαλαγιώργος. Καλώς ήρθατε Φλωρινιώτες, καλώς ήρθατε Μακεδόνες. Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα των Συλλόγων Ομού Φλόρινας και επιλέξατε για ακόμη μία φορά να δείξετε την αντίθεσή σας στην κατάπτυση στη συμφωνία Κοτσιά Δημητρόφ. Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας αυτής από την κυβέρνηση και την υπογραφή της στις πρέσβες πριν από 2 εβδομάδες, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της προσπάθειας κάποιων πολιτικών φορέων και τοπικών παραγόντων τόσο ανά την επικράτεια αλλά και ιδιαίτερα στην περιοχή μας να μας πείσουν με φθηνά επιχειρήματα ότι πρόκειται για μια καλή συμφωνία και ότι τα προβλήματα με τη γείτονα χώρα θα λυθούν ως διαμαγείας. Απέναντι σε αυτή την ύπουλη και επικίνδυνη προσπάθεια η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι στεναρή, διαρκής και ακούραστη, γιατί μόνο εμείς που ζούμε μια ανάσα από τα σύνορα μπορούμε να γνωρίζουμε τη δυσκολία και τα πραγματικά προβλήματα που προκαλούνται από τον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών. Ο δρόμος που έχουμε να διαβούμε μπροστά μας είναι ανηφορικός και δύσβατος και η υποχρέωση που έχουμε απέναντι στις θυσίες των προγόνων μας είναι να τσακίζουμε με την αλήθεια όλα αυτά τα σαθρά επιχειρήματα. Η σημερινή δράση είναι η πρώτη μια σειρά δράσεων και κινητοποιήσεων που θα συντονίσουν όλοι οι σύλλογοι του νομού Φλόρινας μέχρι τη στιγμή που θα καταπέσει αυτή η συμφωνία και σας στέλνουμε όλους στο πλευρό μας. Να ξέρετε συναγωνιστές ότι όλα αυτά δεν είναι ευχολόγια. Αυτή η συμφωνία θα καταπέσει από τις προσπάθειες του καθενός από εμάς και είναι ένας σιωπηλός όρκος που πρέπει να δίνουμε καθημερινά κοιτάζοντας την καλανόλευκη και το αστέρι της Βεργίνας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη όλων των συλλόγων για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης και τις αξιέπαινες προσπάθειες που κατέβαλαν ώστε να στεφθεί με επιτυχία. Ως συντονιστές της σημερινής εκδήλωσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί, το οποίο είναι ελαφρώς τροποποιημένο εξαιτίας του πρωινού τραγικού δυστυχήματος. Θα αναγνώσουμε το ψήφισμα της σημερινής ημέρας, το οποίο θα εγκριθεί διαβοής, ώστε να επιδοθεί τις επόμενες ημέρες στους τοπικούς φορείς και κατόπιν θα ακολουθήσει η ειρηνική πορεία, με τη δυναμικότητα όμως που μας διακρίνει, ώστε να ακουστούμε μέχρι τα Σκόπια και μέχρι την Αθήνα. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Ζήτω η Φλόρινα! Ζήτω! Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω! Καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Μητροπολίτη μας κυρίου κυρίου Θεοκλήτου, τον αρχιερατικό, το Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Φλωρίνης Πρεσπών και Ευρέας, κύριο Παπαδημοσθένη. Πατέρα Παπαδημοσθένη. Όταν το ράσο γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαία. Ναι, αδέρφια μου και αδερφές μου, όντως έτσι είναι, γιατί πράγματι σε όλους τους αγώνες της πατρίδος πάντοτε οι ιερείς στάθηκαν μπροστάριδες και δώσαν το σύνθημα για τους αγώνες τους ηρωικούς. Σας μεταφέρω τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος κολλείεται για διαφόρους λόγους να βρίσκεται εδώ. Αδέρφια μου, εμείς που βρισκόμαστε στη δύση της ζωής, είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, γιατί αυτοί οι κύριοι που υπογράψαν τον συμφωνητικό αυτό και προδώσαν την πατρίδα μας, ακούστε τι ζητούν. Ζητούν να ξεχάσουμε τον Παύλο Μελά. Δεν πέρασε. Ζητούν. Θα
μπορούσα. Θα μπορούσα να καθίσω μια ώρα και δύο ώρες να ανακοινώνω τα ονόματα αυτών των προγόνων μας που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας μας. Αυτοί μπορεί να ήταν ιερείς, μπορεί να ήταν προύχοντες, μπορεί να ήταν διδασκάλισσες και διδάσκαλοι, μπορεί να ήταν πολίτες απλοί, αλλά αυτοί μας ζητούν να ξεχάσουμε το όνομά τους. Από εδώ, από το άκρο της Ελλάδος, την ηρωική Φλόρινα, τους λέμε ότι όχι μόνο δεν θα τα ξεχάσουμε, αλλά θα διπλογράψουμε μέσα στην καρδιά μας ότι αυτοί πολέμησαν για τη Μακεδονία μας και την Ελλάδα. Αυτές τις μέρες η σκέψη μου γυρίζει σε αυτούς τους ήρωες και λέω μέσα μου, μόνος μου, άραγε αυτοί οι ήρωες από πάνω από το θρόνο του Θεού, τι λένε για μας που τους προδώσαμε, που θέλουμε, που θέλουν μάλλον, γιατί εμείς δεν θέλουμε, θέλουν να τους ξεχάσουμε. Ε όχι, τους απαντούμε, δεν θα τους ξεχάσουμε. Θα πολεμήσουμε κι εμείς στα βήματα αυτών. Τελειώνοντας, αν μου επιτρέπει η Επιτροπή, αφού πρώτα τους ευχαριστήσω και τους επενέσω για την πράξη αυτή και ευχαριστήσω και εσάς όλους, να μου επιτρέψουν από εδώ από το βήμα να τραγουδήσω τη Μακεδονία και να ακολουθείτε κι εσείς, αλλά όχι όπως το τραγουδούν τώρα, όπως το τραγουδούσαμε εμείς τα παλιά χρόνια. Μακεδονία ξακούστη του Αλεξάνδρου χώρα, Μακεδονία ξακούστη του Αλεξάνδρου η χώρα που έδιωξε τους Βουλγαρούς και ελευθερίσε τώρα, που έδιωξε τους Βουλγαρούς και ελευθερίσε τώρα. Είμαστε Ελλήνων το καμάρι, είσαι και θα σε ελληνική, Ελλήνων το καμάρι, και εμείς τα Ελληνόπουλα σου πλέκομε στεφάνι, και εμείς τα Ελληνόπουλα. Μακεδονόπουλα μικρά χορέψατε χαρείτε, Μακεδονόπουλα μικρά χορέψατε χαρείτε, πρώτου κι εσείς τα βάσανα αυτού του κόσμου μπείτε, πρώτου κι εσείς τα βάσανα αυτού του κόσμου μπείτε. Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω η Μακεδονία μας! Ζήτω η Φλόρινα μας! Ευχαριστώ. Ελλάς Μακεδονία! Μακεδονία!
διαβαστεί το ψήφισμα, έχουμε να διαβάσουμε μια ιστορία. Μια ιστορία ενός Φλωρινιώτη, ενός δικού μας παππού, όπως την κατέγραψε κάποιος φίλος μας. Του είχα υποσχεθεί να το καταγράψω και δεν τήρησα την υπόσχεσή μου. Μου διηγήθηκε την ιστορία πριν 20 χρόνια και κάθε φορά που το συναντούσα ένιωθα άβολα. Ευτυχώς έφυγε πριν μερικούς μήνες από τη ζωή για να συναντήσει τους προγόνους του και δεν πρόλαβε να δει τα χάλια μας. Το 1919 ήρθε στο χωριό Χαρτί για επιστράτευση. Στο κρατερό, παλιές πατριαρχικές οικογένειες με τον γέρο να κάνει κουμάντο σε γιους, νύφες και εγγόνια. Από το σπίτι έφυγαν 3 παιδιά για τη Μικρά Ασία. 2 χρόνια μετά το ένα γύρισε με κομμένα και τα 2 πόδια κάτω από το γόνατο. Δόξα τω Θεώ, ήρθε, αλλά δεν γύρισαν ποτέ, έλεγε ο γέρος. Ένα χρόνο μετά την καταστροφή, ο ταχυδρόμος έφερε ένα χαρτί. Ο γέρος δεν ήξερε γράμματα, φώναξε τον γραμματέα του χωριού να διαβάσει. Το χαρτί έλεγε ότι απονέμεται στο παιδί Αριστείο Ανδρείας και να στείλει χαρτιά για πολεμική σύνταξη. Ήταν δίκαιο, αλλά δεν έγινε πράξη. Ο γέρος πήρε το χαρτί και το έσκισε. Απ' την πατρίδα δεν παίρνουμε, είπε, δίνουμε. Το αγράμματο εθνίκη κατά τον Καρανίκα, ο Σλαβομακεδόνας κατά την Εφημερίδα των Συντακτών, αυτός είπε, απ' την πατρίδα δεν παίρνουμε, δίνουμε. Όταν ο γέρος κατέβηκε την άλλη μέρα στο καφενείο, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι. Τα χρόνια πέρασαν, οι γέροι πέθαναν μετά τον εμφύλιο, η οικογένεια σκόρπισε σε Καναδά, σε Αυστραλία και στο χωριό έμεινε το παιδί μόνο του. Το 1953 ήρθε στο χωριό η Φρυδερίκη να δει τα σπίτια των ανταρτόπληκτων που χτίστηκαν μετά το κάψιμο του κρατερού για τρίτη φορά. Κάποιος της ανάφερε την περίπτωση και βγάλαν σύνταξη στο παιδί για να μπορέσει να ζήσει. Ευτυχώς ο θείος μας άφησε πριν μερικούς μήνες και δεν πρόλαβε να δει τον Αλέξη με την γραβάτα του Ζάιμ στα χέρια. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να καθίσει στην πλατεία να πιει καφέ με το 80% των γηγενών που πανηγυρίζουν κατά το Λιάννη. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να δει τη γραβάτα του Ζάεφ να ανεμίζει στον ιστό της ελληνικής σημαίας. Πατριώτες, ήρθε η ώρα να μας αδιαβάσει η Αλεξία το ψήφισμα το οποίο θα ζητήσουμε να έχει την έγκρισή σας. Πριν τελειώσουμε τη διαδικασία, θα σας παρακαλούσα όλους όπως είμαστε να ακολουθήσετε τα παιδιά με την ελληνική σημαία, τα δικά μας τα παιδιά, και να κάνουμε μια πορεία ειρήνης από τη Φλόρινα για τη Μακεδονία.
από τη Φλόρινα για την Ελλάδα. Μια ειρηνική πορεία η οποία θα καταλήξει πάλι εδώ. Αλεξία, έχεις το λόγο. Ψήφισμα του λαού της Φλόρινας στη συγκέντρωση των συλλόγων νομού Φλόρινας κατά της συμφωνίας Κοτζιά-Δημητρόφ. Σήμερα Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018, ο λαός της περιοχής Φλόρινας, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των παρακάτω συλλόγων, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, προσήλθε σε ειρηνική συγκέντρωση κατά της υπογραφής σας συμφωνίας Κοτζιά-Δημητρόφ και ομόφωνα ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα. Πρώτον, δηλώνουμε ότι η υπογραφή σας συμφωνία, παρά τα επικοινωνιακά τεχνάσματα, εμφανίζεται στα μάτια μας ως ένα απλό κείμενο μεταξύ δύο υπουργών, υπό το βλέμμα του διαπραγματευτή και εχθρού της Ελλάδας κυρίου Νίμιτς, στερούμενη ουσιαστικής αλλά και τυπικής νομιμοποίησης, χωρίς την έγκριση της Βουλής των Ελλήνων και κυρίως του κυρίαρχου ελληνικού λαού. Δεύτερον, απορρίπτουμε την υπογραφή σας συμφωνία, γιατί ως ελεύθεροι πολίτες δημοκρατικής χώρας δεν δώσαμε ποτέ και σε κανέναν εν λευκό την εξουσιοδότηση να προβεί ερήμηνημον σε ανάλογες ενέργειες που με τη μορφή τελεσμένων θα καθορίσουν το μέλλον μας. Οι διαπραγματεύσεις συμφωνία ουδέποτε εξαγγέλθηκαν κατά τις προγραμματικές δηλώσεις των δύο κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Φεβρουάριος και Οκτώβριος 2015 στη Βουλή των Ελλήνων. Ενώ είναι πασιφανές ότι οι εξελίξεις επιβλήθηκαν από ξένες χώρες χάρη των δικών τους και μόνο συμφερόντων, με τους συνήθεις σύμφωνους πολιτικούς μας να πανηγυρίζουν. Αγνοούν ότι οι έξωθεν επιβεβλημένες συμφωνίες αποδεικνύονται εύθραστες, επικίνδυνες για τη σταθερότητα και την ειρήνη και τελικά καταστροφικές για τους λαούς. Τρίτον, διαφωνούμε με την εκχώρηση του ονόματος Μακεδονία ακόμα και ως γεωγραφικού προσδιορισμού του γειτονικού κράτους, καθώς αποτελεί πλήρη εκχώρηση της ιστορίας, του πολιτισμού και της κληρονομιάς μας ως Μακεδόνων, που δεν υπήρξαμε μόνο στην αρχαιότητα, την οποία μας έκαναν τη χάρη οι γείτονες να μην τη διεκδικήσουν, αλλά υπάρχουμε συνεχώς, μέχρι και σήμερα, και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να εμφανίζεται με τη δική μας ταυτότητα. Δεν εμπιστευόμαστε τις καλές προθέσεις των γειτόνων, των οποίων γνωρίζουμε πολύ καλά, πολύ πριν ανακαλύψει το πρόβλημα η επίσημη πολιτική του κράτους των Αθηνών και τις επιδιώξεις και τα μέσα και τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στη Φλόρινα που με αίμα και θυσίες οι πρόγονοι μας κράτησαν ελληνικοί σε πιο δύσκολους καιρούς να εγερθούν σήμερα ζητήματα
περί δήθεν καταπιεσμένων ψευτομακεδονικών και όχι μόνο μειονοτήτων. Επειδή αυτό εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων ξένων φίλων, συμμάχων και εταίρων. Πέμπτον, δεν εμπιστευόμαστε τις καλές προθέσεις των γειτόνων, που ουδέποτε τήρησαν τους στοιχειώδεις όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995, ακολουθώντας την επί δεκαετίες άκαμπτη και άκρως προκλητική πολιτική τους με τη χρήση του ονόματος Μακεδονία σε καθημερινές πολιτικές, πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ήδη κατά την υπογραφή της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός της ΦΥΡΟΜ χρησιμοποίησαν εμπόδιστα και προκλητικά σκέτο τον όρο Μακεδονία και Μακεδόνες, χωρίς την παραμικρή αντίδραση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών. Έκτον, απορρίπτουμε την αναγνώριση εμέσως πλην σαφώς εκ μέρους της ελληνικής πλευράς του δήθεν μακεδονικού έθνους, πρωτοφανή και απαράδεκτη για κυβέρνηση ταγμένη να υπηρετεί τον ελληνικό λαό και την πατρίδα. Αυτή η αναγνώριση μακεδονικού έθνους ακυρώνει τον γεωγραφικό προσδιορισμό του ονόματος για τον οποίον τόσο καυχόνται οι υπογράψαντες. Και δυστυχώς με αυτήν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ φαίνεται να δικαιώνει τα πιο βρώμικα σχέδια κατά της Μακεδονίας, κατά της Ελλάδας. Έβδομον, για τους ίδιους λόγους απορρίπτουμε την επίσης πρωτοφανή για την ελληνική ιστορία αναγνώριση δήθεν μακεδονικής γλώσσας, που τελικά θα είναι η επίσημη, αν και πραγματικά ανύπαρκτη, εθνική γλώσσα ενός ανύπαρκτου έθνους. Όσο και αν οι υποσημειώσεις της συμφωνίας προσπαθούν να εξορίσουν την πραγματικότητα. Απλές αλήθειες που μόνο αδαείς, εμπαθείς ή μήπως δωτοί δεν κατανοούν. Όγδον, απορρίπτουμε και θα ακυρώσουμε με την αντίδρασή μας κάθε προσπάθεια αλλίωσης της ιστορίας μας που τυχόν θα επιχειρηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας από την ελληνική πολιτεία. Ούτε να το σκεφτεί το Υπουργείο Παιδείας ότι θα στείλει στα παιδιά μας σχολικά βιβλία στο πνεύμα που επιβάλλει η νέα τάξη, ή ότι θα απαγορεύσει τον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα ή τη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων ιστορικής μνήμης. Ούτε να το σκεφτούν ότι θα απαγορεύσουν το εμβατήριο Μακεδονία Ξακουστή στις στρατιωτικές σχολές ή στις παρελάσεις, για να μην θυγούν οι γείτονες ψευτομακεδόνες. Thank you.
εμπορικά σήματα και επωνυμίες προϊόντων για να μην συγχαίονται με αυτά των ψευδομακεδόνων γειτόνων μας. Κατασυκοφάντησης, σπήρωσης και τρομοκράτησης των Ελλήνων που αντιδρούν στα σχέδια των κυβερνώντων. Στα τερατώδη ψέματα, τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και τη χρήση υπερβολικής αστυνομικής βίας. Τα ζήσαμε στο Πισοδέρι, όπου χρησιμοποιήθηκαν χημικά και ξυλοφορτώθηκαν ανελέητα Έλληνες πολίτες για να μην ενοχλήσουν με την πορεία τους αυτούς που υπέγραφαν 35 ολόκληρα χιλιόμετρα μακριά. Τώρα προστίθεται και ένα ακόμη όπλο. Μας απειλούν για αμελητή λήψη κατασταλτικών μέτρων. Κάθε φορά που κάποιοι υπεύθυνοι θα είναι μήπως οι ίδιοι που μέτρησαν 40.000 μόνο διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη, θα κρίνουν ότι οι εκδηλώσεις μας πιθανόν υποδαβλίζουν τη βία, το μίσος ή την αχθρότητα εναντίον του άλλου μέρους. Δέκατον. Απέναντι σε όλα αυτά, εμείς οι Φλωρινιώτες, περήφανοι Μακεδόνες και Έλληνες, θα επιμένουμε να τραγουδάμε το «Μακεδονία ξακουστή» του Αλεξάνδρου η χώρα και να το μαθαίνουμε και στα παιδιά μας και να γιορτάζουμε περήφανοι τον μακεδονικό αγώνα χωρίς να υπολογίζουμε τις αμελητή κυρώσεις. Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Δύσκολα. Δεν μας ξέρουν καλά. Ενδέκατο. Δηλώνουμε ότι όλοι οι Φλωρινιώτες παραμένουμε ενωμένοι σε αυτό το ζήτημα ανεξαρτήτως καταγωγής και πολιτικών τοποθετήσεων και καλούμε σε επαγρύπνηση έναντι όλων εκείνων που προσπαθούν να σπείρουν το σπόρο της διαίρεσης με τις φαινομενικά αθώες, αλλά στην πραγματικότητα ύπουλες και προκλητικές δηλώσεις τους. Δωδέκατο. Απαιτούμε από τους άρχοντες του τόπου και μάλιστα τους αιρετούς, είτε εν ενεργεία είτε πρώην, να μην παίζουν ενού παικτής για δικούς τους λόγους. Έχει και η ψηφοθυρία τα όρια της. 13. Απαιτούμε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ να σεβαστεί τον κυρίαρχο ελληνικό λαό ζητώντας τη γνώμη του με δημοψήφισμα. Από όλα τα κόμματα που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τη χώρα να ακυρώσουν τη συμφωνία μόλις γίνουν κυβέρνηση. Δέκατο τέταρτον. Απαιτούμε
από τους βουλευτές του νομού μας. Αν και όταν έρθει η συμφωνία για κύρωση στη Βουλή, να ψηφίσουν όπως θέλει ο λαός της Φλόρινας, τον οποίον με βάση το Σύνταγμα εκπροσωπούν. Εμείς είμαστε οι εντολείς, αυτοί οι εντολεδόχοι. 15. Το παρόν, αφού εγκριθεί να αποσταλεί στην πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, να επιδοθεί στους τοπικούς άρχοντες, βουλευτές, περιφερειάρχοι, δημάρχους και να δημοσιευτεί στον τύπο, γραπτό και ηλεκτρονικό. Εγκρίνεται! Εγκρίνεται! Ελλάς! Ελλάς! Μακεδονία! Προσοχή παρακαλώ! Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την κόψη που με διαμετάγει. Απ' τα κόκκαλα καμένη τον Ελλήνο τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο χαίρο ελευθερία. Και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο χαίρο ελευθερία. Θα ακολουθήσει η πορεία την οποία θα ηγούνται τα παιδιά μας με την ελληνική σημαία. Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Thank you.
Μακεδονία ξακουστή. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που στηρίξατε όλη αυτή την προσπάθεια. Ο αγώνας δεν τελειώνει εδώ. Ο αγώνας δεν τελειώνει σήμερα. Θα καταλήξουμε ψάλλοντας ξανά όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο. Προσοχή! Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού τη λαμερή. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ!